Γεια σου, ρε Λεβέντια. Τι έγινε, Νίκο? Καλά. Καλά. Εσύ. Θέλω να τους φωνάξω όλους από το σπίτι και να έρθετε πάνω στο Σταύλο. Σταύλο, έγινε. Παιδιά! Ακούω ότι ήρθε ο επιστάτης και λέω αυτός εδώ για καλό δεν ήρθε. Καλημέρα, παιδιά. Κάνετε. Το Μάρδο! Θέλω να μαζευτείτε όλοι από τη σκηνή. Έχω μιλήσει και στα παιδιά στο σπίτι να έρθετε όλοι πάνω στο Σταύλο. Ωραία, ωραία. Ναι. Θα έρθουμε. Ο πιστάτης ήρθε απρόβλεπτα σήμερα και υποψιάζομαι ότι δεν είναι για καλό. Πάλι έχει λιώσει, ρε κάτω. Ο σκύλος. Είναι ο γαϊδάρος του Σρέκ αυτός, τέλος. Λογικά ο πιστάτης θα μας θέλει για να φτιάξουμε καμιά διόρροφη πολυκατοικία πάλι. Οπότε είμαι ανυπόμονος να δω τι θα μας πει. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Ήρθα λίγο απροειδοποίητα. Γιατί από ό,τι βλέπω δεν είστε καθόλου συνεπείς στις υποχρεώσεις σας. Ας ξεκινήσουμε με το χωράφι κάτω, το οποίο από ό,τι είδα κάποια φυτά ήταν ξερά, κάποια ήταν απότιστα. Γενικά, σίγουρα δεν είναι καλά τα πράγματα. Ας φύγουμε από το χωράφι. Είχαμε πει κάτι για εδώ πέρα την πόρτα, το οποίο σίγουρα δεν έχει γίνει. Κλείσαμε τις ζωοτροφές για να βγάζετε τις κότες έξω, έτσι. Οι κότες είναι ακόμα μέσα από ό,τι βλέπω. Η πόρτα είναι σχεδόν ανοιχτή και η πόρτα με τις κατσίκες είναι κλειστή. Δεν απευθύνομαι συγκεκριμένα σε κάποιον. Οι δουλειές είναι και για τις δύο ομάδες, είναι για όλους, γι' αυτό και είστε όλοι εδώ. Χαίζει και γελάει. Όσον αφορά τον μποστάνι, να επανέλθω, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, γιατί ίσως έχετε ξεχαστεί. Όπως βλέπετε, οι προμήθειες, όπως και σήμερα, αυτές που σας έφερα, είναι ακόμα περισσότερο μειωμένες. Γιατί υποτίθεται πως θα έπρεπε ή πρέπει να ξεκινήσετε να παίρνετε περισσότερα προϊόντα από το χωράφι σας και από το θερμοκήπιο. Αν λοιπόν δεν τα περιποιηθείτε όπως πρέπει αυτά τα δύο, να είστε σίγουροι πως θα πεινάσετε. Και αυτό είναι δικό σας θέμα από εκεί και πέρα. Ο επιστάτης σήμερα ήταν ελαφρώς έως πολύ στραβωμένος, τα έλεγα. Μας έκανε 4 παρατηρήσεις. Μας ταχώνει ένα χεράκι. Όχι ότι είχε και άδικο άνθρωπος, αλλά εντάξει. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι βλέπετε, σας έχω φέρει και κάποια ξύλα, τα οποία είναι φανερό πως θέλουν κάποια επεξεργασία. Δεν τα λες και ξύλα. Θα πρέπει να τους κόψετε, να τους αποθηκεύσετε και να μοιράσετε τα ξύλα αντίστοιχα και στις δύο ομάδες. Ωραία. Τα ξύλα που έφερε σήμερα ο επιστάτης μου φάνηκαν αρκετά μεγάλα και επίσης αυτή τη στιγμή σκέφτομαι ότι είμαστε 4 πράσινοι που μπορούν να δουλέψουν πάνω αυτό το ξύλο, οπότε θα έχει λίγο παραπάνω δουλειά για μας, πιστεύω. Να τονίσω κάτι, το ότι έγιναν αυτές οι παρατηρήσεις σήμερα, δεν θα ξαναγίνουν όμως. Όποιο ζώο φαίνεται πως δεν περνάει καλά εδώ πέρα, να ξέρετε πως θα φεύγει και αμέσως. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, παιδιά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό, έτσι θα γίνει. Είμαι πολύ θετικός με αυτό. Είναι η σωστή απόφαση και πρέπει να έχουμε την προσοχή στα ζώα και να είμαστε πιο ενεργοί και πιο σωστοί απέναντι στα ζώα και στον μποστάνι. Εκεί λίγο που εγώ προσωπικά στεναχωρήθηκα είναι όταν μας είπε ότι δεν τα φροντίζουμε σωστά τα ζώα και ότι αν δεν περνάνε καλά θα τα πάρει πάλι πίσω.